Με προσωπικό ασφαλείας λειτουργήσαν σήμερα από τις 10 το πρωί στις 3 το μεσημέρι τα δημόσια νοσοκομεία, οι πρωινιακές μονάδες, τα κέντρα υγείας και το ΕΚΑΒ, λόγω της πεντάωρης πανελλαδικής τάσης που έχει κηρύξει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν την έκδοση οργανισμών που να καλύπτουν τις υφιστάμενες δραστηριότητες, το προσωπικό που υπηρετεί και να δίνουν προοπτική ανάπτυξη στο ΕΣΥ, την πρόληψη μόνιμου προσωπικού και την εξόβληση των δεδουλευμένων νυχτερινών αργιών. Η πεντάωρη στάση εργασίας που πραγματοποιούμε σήμερα είναι μέσα στα πλαίσια των αγωνιστικών κινητοποιήσεων που έχει προκηρύξει η ΠΟΕΔΗ μαζί με τα πρωτοβάθμια σωματεία. Για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην κοινωνία μας σήμερα και ειδικότερα στον χώρο της υγείας. Όπως έχετε αντιληφθεί, με αποφάσεις οι οποίες βγαίνουν με νομοθετικά διατάγματα, έχουμε βρει πλέον την πεπατημένη, έχουν αρχίσει οι συρρυκνώσεις τμήματων και προβλέπεται και οι συρρυκνώσεις νοσοκομείων. Συρρυκνώσεις εννοώ καταργήσεις νοσοκομείων, φήμες τώρα αυτές είναι, που λένε ότι θα καταργούνται νοσοκομεία και θα τα κάνουν κέντρα υγείας αστικού τύπου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν θα έχει την πλήρη κάλυψη ένας νομός, εάν πραγματοποιηθούν οι φήμες αυτές, δεν θα έχουν την πλήρη κάλυψη για νοσοκομιακή περίθαλψη. Θα λαμβάνουν την πρωτοβάθμια περίθαλψη και θα διακομίζονται στα μεγάλα νοσοκομεία του κέντρου, όπως φαίνεται. Αυτά όμως είναι φήμες και δεν μπορώ να πω τίποτα προς το παρόν. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι εδώ και 6 χρόνια δεν υπάρχει πρόσληψη προσωπικού. Το προσωπικό κάτω από το φόβο του συνταξιδοτικού προσπαθεί να βρει τρόπους για να συνταξιδοτηθεί. Και έχουμε αθρώες συνταξιδοτήσεις. Συνταξιδοτήσεις που νομίζω ότι δεν ήταν στην ώρα τους, αλλά το τραβάμε από το τσιγγέλι για να φύγουμε. Αποτέλεσμα είναι να μειωθεί τόσο επικίνδυνα το προσωπικό, ειδικά σε τομείς ευαίσθητους, στο νοσηλευτικό προσωπικό και στο βοηθητικό προσωπικό, που όπως έχω ξαναπεί ότι θα έρχεσαι στο νοσοκομείο και τις μισές δουλειές θα τις κάνεις εσύ και τις άλλες μισές το προσωπικό που υπάρχει. Ένα άλλο θέμα για το οποίο φαίνεται ότι πάει προς το χειρότερο είναι η ελλειπής χρηματοδότηση του ΕΟΠΗ. Είναι γνωστό αυτό ότι το πείραμα του ΕΟΠΗ δεν βγαίνει και μετά τις περικοπές που ζητάει η Τρόικα θα φτάσουμε στο σημείο να καταργήσουμε ουσιαστικά και την πρωτοβάθμια περίθαλψη, θα φτάσουμε στο σημείο να πληρώνουμε και τα φάρμακα. Η συμμετοχή κάθε λίγο και λιγάκι αυξάνεται. Είχαμε πει και την άλλη φορά που μου κουβεντιάσαμε ότι περιμένουμε τους οργανισμούς του νοσοκομείου. Οι οργανισμοί δεν έχουν έρθει, είναι ακόμα στα σιτάρια του Υπουργείου Υγείας.